1, 2, 3, 4. Γεια σας, μαζί μου σήμερα έχω την Ευαγγελία Κεφαλά, η οποία είναι δημιουργός της ταινίας Αφύπνιση, όπου θα προβληθεί στην κάμερα Ζιζάνη. Γεια σου, Ευαγγελία. Γεια σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Τι σε ενέμπνευσε να γυρίσεις αυτό το ταινιάκι και τι μηνύματα θέλεις να περάσεις? Βασικά δεν είχα ξανασχοληθεί με τον κινηματογράφο και είδα τον διαγωνισμό που γινότανε για αυτό το ταινιάκι και το σκέφτηκα και είπα ότι θα μ' άρεσε να το δοκιμάσω, γιατί τότε είχα πάρει πρώτα μια κάμερα και είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με τη φωτογραφία και επειδή ασχολούμαι και με το θέατρο ήθελα λίγο να το δω αυτό πώς γίνεται και κινηματογράφος. Και βασικά διαβάζοντας τις οδηγίες είδα ότι έλεγε να αφηγηθείς μια ιστορία και αυτό μου κόλλησε έτσι στο μυαλό, το συζήτησα μετά και με την αδερφή μου και με κάποιους φίλους μου. Και αποφάσισα όντως να πω μια ιστορία και γι' αυτό ξεκίνησα γράφοντας απλά ένα παραμύθι. Πραγματικά όπως μου βγήκε εκείνη την περίοδο, ήμουν και επηρεασμένη από την καραντίνα που είχαμε περάσει, γιατί τότε είχε τελειώσει. Και έγραψα αυτό το παραμύθι για το παιδάκι που είναι κλεισμένο σε μια σπηλιά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η ιστορία. Και μετά σκέφτηκα πώς θα ήταν αν εγώ συνειδητοποιούσα ότι είμαι ο ήρωας του παραμυθιού. Δηλαδή, αν τελικά ζω, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα και δεν το έχω καν καταλάβει. Και ουσιαστικά αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι και ο τίτλος της ταινίας, ότι είναι η αφύπνιση. Δηλαδή, ότι πολλές φορές είμαστε σε μια κατάσταση την οποία δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και χρειάζεται κάτι να μας αφυπνίσει. Και στο τέλος κιόλας της ταινίας θέλω να δείξω πώς πολλές φορές είμαστε εμείς οι ίδιοι που κρατάμε τους εαυτούς μας κλεισμένους σε μια κατάσταση και δεν μας αφήνουμε ουσιαστικά να ξεφύγουμε από αυτή και να αφυπνιστούμε. Ήθελα να δώσω αυτό το μήνυμα. Ωραία, ωραία. Γιατί επέλεξες να το γυρίσεις με μονοπλάνο και τι είδους δυσκολίες έχει αυτό το γύρισμα? Νομίζω ότι το μονοπλάνο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος γυρίσματος, γιατί είναι πιο αληθινό όταν δεν έχει κοψίματα και όταν παίρνει σε μια συνθήκη και γυρίζει την ταινία κανονικά και μετά τελειώνει και είναι σαν μικρή παράσταση, δηλαδή πάει πιο κοντά στο θέατρο που είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Και οι δυσκολίες ήταν αρκετές, μας πήρε αρκετή ώρα να το γυρίσουμε, γιατί ξεκινάγαμε, μπορεί να χάλαγε κάποιο σκηνικό, ας πούμε, ή να είχαν εγώ τα λόγια μου, να ακούγονταν ένα στόριβος, τέτοια πράγματα. Οπότε πήρε ώρα. Ωραία. Έχεις ξανασχοληθεί με το κινηματογράφο και θα ήθελες να ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό? Δεν έχω ξανασχοληθεί. Μόνο εκείνη την περίοδο, αφού έφτιαξα αυτή την ταινία, έκανα κάποια βίντεο πάλι μικρά, με μουσική που έκανα και το μοντάζ και τα λοιπά. Από τότε δεν έχω καταφέρει να φτιάξω κάτι άλλο, γιατί επειδή με την τριπλική δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Ναι. Αλλά μου αρέσει αρκετά και θα ήθελα και ως σκηνοθέτης και ως ηθοποιός να ασχοληθώ και με το θέατρο και άλλο και με το κινηματογράφο. Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με το κινηματογράφο? Βασικά η καραντίνα μας ανάγκασε όλους να μπούμε στα σπίτια μας και έτσι και εμείς που ασχολιόμαστε με το θέατρο μου έβαλε η καθηγήτριά μου κάποια project στο πιο κοντινό του θέατρου, το κινηματογράφο ας πούμε, που μπορείς να το κάνεις από το σπίτι σου και έτσι σιγά σιγά ήρθα να βλέπω, είχα και περισσότερο χρόνο να βλέπω και ταινίες και λίγο να καταλάβω πώς γίνεται όλο αυτό και μετά μου έστειλε πάλι η καθηγήτριά μου και αυτό το διαγωνισμό που γινόταν στην κάμερα για το μονοπλάνο και είπα ότι θα αξίζει να το κάνω
και το έκανα και έτσι ξεκίνησε. Φέτος η Κάμαρα Ζιζάνιο κλείνει τα 20 χρόνια. Έχεις να ευχηθείς κάτι στους διοργανωτές? Πιστεύω ότι αυτό που κάνουν είναι πολύ ωραίο και θέλω να τους ευχηθώ να συνεχίσουν να βοηθάνε παιδιά να αναδείξουν το ταλέντο τους και να ανακαλύψουν τον κινηματογράφο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ευαγγελία. Και εγώ πολύ. Ξέρω, δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.